Καλησπέριζουμε τον Νίκο Βασιλάκο, τον πρόεδρο του Internet Now. Καλησπέρα. Καλησπέρα Ενικό. και από μένα. Λοιπόν, καινούργια πράγματα μα. Εντελώ καινούργια. Εικονικά πράγματα. Εικονικά. Εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή, έγινε η ανακοίνωση από έναν ζούκερ που ουσιαστικά έμεινε εσωτερικό και έρχεται ω αντιδάνειο, το οποίο σημαίνει γλωσσολογικά αναβάθμιση, προ... ε, ε, εξέλιξη και κάτι καινούργιο. Mm -hmm υπό το βάρος και της Επιτροπής της Γερουσίας και των Ακροάσεων και όλων των οικονομικών καταστροφών που δέχτηκε το Facebook αλλάζει, κάνει rebranding, ονομάζεται Meta και αυτό που φέρνει ως αλλαγή είναι συσκευές εικονικής πραγματικότητας συνδέεσαι με τις συσκευές, έχει εικονική εμπειρία και ουσιαστικά νιώθεις κιόλας γιατί υπάρχουν ειδικά εξαρτήματα τα οποία συνδέονται με το δέρμα, συνδέονται με όλες τις αισθήσεις του ανθρώπου μέχρι και με τη ηλεκτρόδια που συνδέονται με τη γλώσσα, τα οποία τι κάνουν, μας δίνουν την εμπειρία σαν να είμαστε εκεί. Οπότε τι λέει τώρα ο Ζούκερμπερ, τι θα λέει το Facebook. Θα συνδεθούμε δηλαδή εσύ και εγώ και ναι. παρά το γεγονό ότι μπορεί να υπάρχει απόσταση χιλιόμετρων ανάμεσά μας και θα έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε κοντά. Σαν τηλεμεταφορά. <χω> δηλαδή θα υπάρχει το avatar σου, ναι. θα είσαι βέβαια σε ένα χώρο ελεγχόμενο, θα φοράς τις συσκευές και ουσιαστικά θα είσαι στο χώρο που θε να βρεθεί. Δηλαδή, θε να είσαι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη, θε να είσαι στο Λο Άντζελε mm -hmm. σε μια εκδήλωση, θε να είσαι σε ένα στούντιο ειδήσεων σε ένα άλλο σημείο του κόσμου, ή θε να είσαι στη Σαντορίνη σε ένα ξενοδοχείο που θα πληρώσει τη, δια... τη διαμονή σου, αλλά ουσιαστικά θα το ζήσει από την Κίνα ή Α, από την Ευρώπη. Και τον θα πληρώνει κιόλα. Βεβαίω, θα πληρώνει γιατί ah. αυτό είναι πραγματικό χρόνο. Mm -hmm. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά είναι Τώρα... ότι βρίσκεσαι εκεί, είσαι συνδεδεμένο και απολαμβάνει. Νίκο, ερώτηση κρίσεω. Όλα αυτά και όλε αυτέ οι θεαματικέ αλλαγέ. Και το επόμενο βήμα ήταν σαν να ήταν έτοιμο από καιρό ή είναι η απάντηση στα προβλήματα που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Είναι 50-50. Mm. Είναι απάντηση. Τα 7 δισεκατομμύρια είναι πολλά που ήταν μόνο το, η πτώση τη μετοχής. Τώρα, μετά την ανακοίνωση που έχουμε, αναμένουμε αύξηση στη μετοχή, αύξηση στο χρηματιστήριο, mm -hmm. περισσότερα χρήματα, περισσότερα κεφάλαια, περισσότερους επενδυτές και φεύγει το κακό αίμα το παλιό του Facebook που λέγαμε για το Oxford Analytica, που τα είχαμε πει και μαζί, τα είχαμε εξηγήσει. Φεύγει το, όλο το παρελθόν και έρχεται κάτι καινούργιο. Το καινούριο είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Η ουσία όμω είναι ότι ουσιαστικά δεν αλλάζουν πολλά πράγματα για τον χρήστη. Ο χρήστη δεν μπαίνει με άλλα στοιχεία, θα μπαίνει με τα ίδια στοιχεία. Αλλάζει το όνομα του μέσου, που σημαίνει ότι αλλάζουν και τα νομικά προβλήματα του ονόματο, φεύγουν, που σημαίνει ότι θα είναι μια νέα εμπειρία. Mm. Αλλά προσοχή, γιατί πέρα από χρήστε, είμαστε και γονεί, mm. έχουμε παιδιά, τα παιδιά συνδέονται. Θέλει πολύ προσοχή όλο αυτό το κομμάτι τη εικονική πραγματικότητα, γιατί η ουσία είναι στην πραγματική ζωή. Mm -hmm. Η ουσία είναι στη διατροφή, είναι στην άσκηση και είναι στην παραγωγή. Δηλαδή, η εικονική αν πραγματικότητα... μέχρι τώρα με αυτά τα δεδομένα λέγαμε για αυτή την εικονική πραγματικότητα και λέγαμε για του κινδύνου του διαδικτύου, ναι. πόσο μάλλον τώρα, έτσι. Τώρα θα είμαστε τελείω καλωδιωμένοι. Δηλαδή, τώρα ο καυγά θα είναι βγάλε τα βιάρ γυαλιά <laughs> από το κεφάλι σου και έλα να φά. <laughs> Δεν γίνεται να τρώ με τα βιάρ γυαλιά μέσα στην κουζίνα. Αυτή θα είναι η διάλογη που θα ακούμε στο προσεχέ μέλλον, το οποίο είναι μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε χρόνο να συζητήσουμε και να μα δώσει περισσότερε λεπτομέρειε για όλα αυτά που έπονται, που φτάνουν όμω, έτσι. Ναι. Δεν είναι στο, στο μακρινό. Είναι πάρα πολύ κοντά, ναι. έρχονται πολλέ αλλαγέ. Είναι ενδιαφέρουσε. Ναι. Ξεκίνησαν από το 2000 και τώρα ουσιαστικά ζούμε το θάνατο mm -hmm. του Facebook όπω τον ξέρουμε. Αυτό ανακοίνωσε ο Ζούκερμπερτ. Πεθαίνει το Facebook. Τέτοια από στο Facebook. βέβαια. Και έρχεται το ΜΕΤΑ. Και έρχεται το μέτα. Έτσι είναι. Το, και βέβαια έγινε και πολύ σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολύ ναι, τρολάρισμα μετά... ως μέτα, φέτα και όλα ναι. τα υπόλοιπα. Εμείς μπορούμε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο και χωρίς φόβο τις ελληνικές λέξεις, γιατί βλέπετε mm -hmm. όλοι τις χρησιμοποιούν και τι ναι. τις χρησιμοποιούν στο πιο καινούριο, στο πιο προχωρημένο, στο πιο αναμενόμενο, στο πιο μελλοντικό. Εκεί είμαστε. Και εμεί τώρα για να είμαστε χρήστε, πρέπει να κάνουμε κάτι επιπλέον, κάτι καινούριο ή έτσι όπως έχουμε ήδη το Facebook. Θα μα έρθει. Όπω είμαστε το ίδιο, γιατί είμαστε ένα κοινό που ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο. Οπότε καταλαβαίνετε τι υποστήριξη χριστών θα ήθελε ναι. αν άλλαζε έστω και <laughs> κάτι από τι συνήθειέ μα. Μια καλωστημένη βιομηχανία δεν την αλλάζει, δεν την δεν κρεμίζει. Είναι, έτσι. Έτσι, είναι, είναι κερδοφόρα και συνεχίζει. Απλά το συνεχίζει. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να μα ενημερώνει για όλα αυτά τα πρωτόγνωρα που αντιμετωπίζουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εμεί.